συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Παρακαλώ, καταρχάς να ζητήσουμε μία συγγνώμη, γιατί ο χώρος αποδεικνύεται μικρός για τη σημερινή μας εκδήλωση. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να βρούμε μεγαλύτερο χώρο. Ήταν όλα κλεισμένα λόγω των ημερών κτλ. Λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, συναγωνιστές, θέλουμε και από αυτό εδώ το βήμα να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στους δοκιμαζόμενους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας που θυμήθηκαν από το πρόσφατο σεισμό. Καλωσορίζουμε τους δεκάδες φίλους συμπορευόμενους με το ΚΚΕ, όσους για πρώτη φορά το προσεγγίζετε, γιατί έχετε εκτιμήσει τη σταθερότητα, τον καθαρό λόγο. Έχετε δει τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή των αγώνων, που αναγνωρίζετε το γεγονός πως αταλάντευτα βρίσκεται στο πλάι του λαού μας, μέσα και έξω από τη Βουλή, άσχετα αν δεν συμφωνείτε σε όλα μαζί του. Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του κόμματος και της ΝΕ σε συστράτευση και δράση για την οργάνωση και πραγματοποίηση μιας πλατιάς πολιτικής εξόρμησης στο λαό, με στόχο την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού. Καλούμε το λαό της Μαθίας και από αυτό εδώ το βήμα να γυρίσει την πλάτη του σε παλιούς και νέους κυβερνητικούς σωτήρες και προστάτες, να εμπιστευτεί το ΚΚΕ που αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη να ενώσει τις λαϊκές και νεανικές διεκδικήσεις κάτω από το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής». Για να γίνει αφέντης του πλούτου που παράγει, να ζήσει σύμφωνα με τις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής. Να τους γυρίσει την πλάτη, δίνοντας απάντηση στα ψηφοδηλήματα και τους εκβιασμούς που θα ενταθούν το επόμενο διάστημα και μπροστά στην εκλογική μάχη από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα του συστήματος, ενισχύοντας το ΚΚΕ. Γιατί τα οξυμένα προβλήματα του λαού της πατρίδος μας και του λαού της Συμμαθίας που αναζητούν επίμονα λύση είναι όλα αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσαν και των χιλιάδων αντιλαϊκών νόμων που μας φόρτωσαν στο σβέρκο όλοι οι σημερινοί κυβερνώντες ανεξαρτήτως. Αυτό που βιώνουμε και βιώνετε είναι τα ψηλά γράμματα των προγραμμάτων όλων των άλλων κομμάτων. Εδώ στην Συμμαθία, οι εργάτες και οι εργάτριες στα διαλογητήρια και στα κωσεργοποιεία του νομού, οι βιοπαλαιστές αγρότες και επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι επιστήμονες, οι φαρμακοποιοί, οι λογιστές, οι συνταξιούχοι, οι νέοι εργαζόμενοι και οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, έχετε ακόμα περισσότερους λόγους για να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες και τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Έχετε ακόμα περισσότερους λόγους για να πάρετε τη θέση σας δίπλα στους κομμουνιστές, στους αγώνες και να φτάσετε στις κάλπες με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, σύντροφο Ευθύμη Δημάκη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στη Φερία, στην Ημαθία, όπως και σε όλη τη χώρα, οι εργάτες και οι εργάτριες, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι επαγγελματίες, οι νέοι και οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών μπορούν να χρηστεύσουν τις παγίδες που στείλουν ξανά τα κόμματα του κατεστημένου σύσσωμα τα αστικά επιτελεία και να φτάσουν, όπως είπε και ο σύντροφος Γιάννης, στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Και όμως, αυτή η αυτονόητη προσδοκία δεν μπορεί κάθε φορά να σκοντάφτει σε ψεύτικα διλήμματα και εκβιασμούς, σαν και αυτούς που έχουν μάθει να εξαπολύουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, γιατί αυτό ακριβώς κάνουνε. Παγίδες στείλουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, με μοιρασμένους κιόλας ρόλους. Το ίδιο κάνουνε και τώρα, όταν και επιδιώκουν να διαμορφώσουν συνθήκες εκφυλισμού και από προσανατολισμού για να κρύψουν ότι στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα σε βάρος του λαού συμφωνούν. 4 χρόνια μια χαρά συνέπραταν σε κρίσιμα ζητήματα και τώρα προεκλογικά φορέσανε τη μάσκα του μονομάχου, ίσως μάλλον και εν ώψη του καρναβαλιού, εδώ στην Άουσα και στην Φέρεια και παντού. Ο δε Τσίπρας πριν μερικές μέρες είχε εξαγγείλει την αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες στη Βουλή παραμονές των εκλογών.
ενώ όλη την προηγούμενη περίοδο ψήφισε τα μισά και πάνω νομοσχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο λαός τελικά μία επιλογή έχει. Να απορρίψει τους εκβιασμούς, να κάψει τα αντιλαϊκά σενάρια και να δυναμώσει αποφασιστικά το κόμμα μας, το ΚΚΕ. Το μπορεί και μπορεί να φτάσει και να... Και δεν χρειάζεται πλέον να μεταθέτει για το μέλλον την προσδοκία του να ζήσει καλύτερα αυτός και τα παιδιά του. Γιατί υποτίθεται ότι πάντα κάτι άλλο προέχει ή να τα αναθέτει περιμένοντας ένα νέο σωτήρα, γιατί τέτοιοι σωτήρες και πολιτικοί μεσίες, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές και πάντα, ούτε υπήρξαν ούτε θα υπάρξουν. Υπάρχει, φίλες και φίλοι, μόνο ο λαός που μπορεί να σώσει το λαό. Βέβαια, κάτι ανάλογο σκέφτονται και εργαζόμενοι, απλοί άνθρωποι του Μόχθου, όταν πολλές φορές με παράπονο για τα κόμματα που τους έχουν απογοητεύσει, λένε πως δεν περιμένουν τίποτα από κανέναν, παρά μόνο από τα δικά τους χέρια. Και σωστά το λένε αυτό και το έχουν αποδείξει. Μπορούν να περιμένουν οι ίδιοι πολλά από τα δικά τους χέρια που ενώνονται με άλλα και γίνονται πραγματική ανθρώπινη αλυσίδα που μπορεί όχι μόνο να γίνει ασπίδα, αλλά και να πάρει αμπάριζα αυτά τα κόμματα που τους απογοήτευσαν και το ίδιο το σάπιο το σύστημα που αυτά υπηρετούν και το πιο σημαντικό, να επιβάλλουν το δίκιο τους. Έτσι είναι. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της σύγκρουσης με το άδικο και τη βαρβαρότητα. Και αυτό το σύνθημα που ξεπίδησε μέσα από τις μεγάλες μάχες που έδωσε ο λαός μας το προηγούμενο διάστημα με το κόμμα μας μπροστά, που ενέπνευσε αγώνες και έδωσε ελπίδα και αισιοδοξία, σήμερα μπορεί να εμπνεύσει καθένα και την καθεμιά για να μην κάνει άλλο σκόντο στις προσδοκίες του, να μην χαμηλώνει τον πύχη των απαιτήσεών του και να βάλει σε προτεραιότητα τη δική του ζωή, τις δικές του ανάγκες. Γιατί το πραγματικό δίλημα, φίλες και φίλοι, που αναδεικνύεται και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, είναι να μην είναι δυνατή η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, αλλά να είναι δυνατός ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του. Αν θα δυναμώνει ως πολιτική και συλλογική δράση, αλλά και ως ατομική αγωνιστική επιλογή και ως κριτήριο ψήφου, το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής. Και αυτό μπροστά στην κάλπη ένα πράγμα σημαίνει. Πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ. Και αν ορισμένοι δυσκολεύονται ακόμα να το δουν, πολύ περισσότερο να απαντήσουν στο πραγματικό δίλημα των εκλογών, ας σκεφτούν πως το μεγάλο κεφάλαιο, τα κόμματά τους, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι και το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι άλλοι που είναι και στη Βουλή και δεν είναι, όπως και οι υπεριαλιστικές συμμαχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σταθερά και χωρίς περιστροφές, απαντούν και προβάλλουν με μια φωνή όλοι αυτοί ότι είναι προτιμότερο να είναι αδύναμος ο λαός για να μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει η επόμενη κυβέρνηση, ό,τι χρώμα κι αν έχει. Και αν αυτό ίσχυε μια φορά στο παρελθόν, τώρα ισχύει 10. Γιατί όλοι τους ξέρουν και όλοι τους βλέπουν πως τα μαντάτα για το άδικο του σύστημα δεν είναι καλά. Πολλά είναι τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από το κεφάλι τους. Από την κλιμάκωση του υπεριαλιστικού πολέμου ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία στην Ουκρανία, με κίνδυνο να συμπαρασύρει επικίνδυνα και τη δικιά μας χώρα, την έχει συμπαρασύρει. Από τη σύγκρουση ΗΠΑ Κίνας για το ποιος θα πάρει κεφάλι στη διαμάχη για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, μέχρι το κίνδυνο μιας νέας ευρωπαϊκής καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, η οποία παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις δεν πρόκειται να αφήσει ανεπηρέαστη και την ελληνική οικονομία. Και όντως είναι πολλά αυτά τα σύννεφα, ενώ ταυτόχρονα μαζεύονται και πάρα πολλές αποδείξεις ότι το σύστημα της εκμετάλλευσης περνάει και αυτό τα ζόρια του, που τελικά τα πληρώνουν οι ίδιοι λαοί. Βέβαια, την ίδια στιγμή, ζόρια για το σύστημα σημαίνει και νέες δυνατότητες για το λαό μας, για τους λαούς παγκόσμια και για τα κινήματά τους. Γιατί τίποτα δεν μένει ακίνητο, τίποτα δεν είναι ανίκητο. Και αυτοί που έχουν την εξουσία δεν είναι παντοδύναμοι. Το ξέρουν καλά, γι' αυτό ανησυχούν μην τυχόν ξεσπάσουν κοινωνικές εκρήξεις, οργή Θεού να γίνει οργή λαού δηλαδή, φοβούνται την άνοδο της ταξικής πάλης και επιδιώκουν σταθερές, όπως τις λένε, κυβερνήσεις που θα τις έχουν του χεριού τους. Εκεί λοιπόν που το σύστημά τους νιώθει φόβο και ανησυχία, οι λαοί, όλοι μας, πρέπει να δούμε
τη δική μας ελπίδα και τη δική μας προοπτική. Και αυτή η ελπίδα, αυτή η προοπτική φωτίζει τη χώρα μας με την πάλη του το ίδιο μας το κόμμα, το ΚΚΕ. Στο στόχο δηλαδή μιας τέτοιας κυβερνητικής σταθερότητας για τους πάνω, συναντιούνται όλοι τους. Και ο Μητσοτάκης που ζητάει αυτοδύναμη κυβέρνηση για να τα έχει λυμμένα τα χέρια του, όπως λέει και ο Τσίπρας, που ξέθαψε ο ίδιος τη δίθεν προοδευτική διακυβέρνηση, πας και συγκινήσει πάλι διάφορους προοδευτικούς ανθρώπους, και από πίσω ακολουθεί και ο Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, που με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο δηλώνει διαθέσιμος να στηρίξει οποιαδήποτε και όποιον χρειαστεί κυβέρνηση, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτή η δική του σταθερότητα σημαίνει μεγάλη αστάθεια και ανασφάλεια για το λαό. Κι ας κάνουνε πως δεν το καταλαβαίνουνε. Σήμερα όμως ο λαός μας, που δεν έχει περάσει και λίγα, ξέρει πως σταθερότητα για τη ζωή του σημαίνει να έχει μια σταθερή δουλειά, να μπορεί να ζήσει από το εισόδημά του, να μην αγωνεί αν θα βγάλει το μήνα, να μην φοβάται άμα αρρωστήσει, να μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, τα εγγόνια του, χωρίς να χρειάζεται να ξεπουληθεί, να μην νιώθει φόβο και ανασφάλεια γιατί η χώρα του συμμετέχει σε ένα πόλεμο στο όνομα της δίθεν αλληλεγγύης και των υποχρεώσεων του ΝΑΤΟ. Ποια κυβέρνηση λοιπόν, ρωτάμε εμείς, μπορεί να εξασφαλίσει αυτή τη σταθερότητα στη ζωή του λαού? Καμία από αυτές και με αυτούς που προαλήφονται. Γιατί τέτοιες κυβερνήσεις αυτοδύναμες ή συνεργασίας γνωρίσαμε πολλές στο παρελθόν και στις διάφορες εκδοχές τους. Όλες κινούνται στις ίδιες ράγες του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Ο μηχανοδηγός απλά αλλάζει κάθε φορά. Και αυτός ο δρόμος, όπως έχει αποδειχθεί, είναι μόνιμα φαρδής, πλατής, μόνο για τα κέρδη και τα προνόμια του κεφαλαίου. Αλλά είναι πολύ στενός, ασφιχτικός για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Αλήθεια, μπορεί ποτέ η καπιταλιστική ανάπτυξη να εξασφαλίσει σταθερή δουλειά σε όλους και όλες με τα δικαιώματα? Πρέπει. Ποτέ και πουθενά δεν έχει συμβεί αυτό και μάρτυρες είναι χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα και στον νομό μας. Ίσα-ίσα, οι ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, η όπου να είναι ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας για τα οποία κομπάζει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, είναι το αποτέλεσμα της συνέχισης, διατήρησης και κλιμάκωσης της επίδεσης σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να μιλήσουμε για τους καθυλωμένους μισθούς πείνας που είναι στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, οι οποίοι βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να βελτιωθούν με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που προεκλογικά εξήγηλε ο Μητσοτάκης, γιατί εκτός των άλλων αυτή η μικρή αύξηση την έχει ήδη φάει η μαρμάγκα της ακρίβειας. Να μιλήσουμε για την απογείωση της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, τις απλήρωτες υπερορίες, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την τηλεεργασία, αυτή τη νέα μορφή εκμετάλλευσης που βιώνουν τα νέα παιδιά και μάλιστα στο όνομα του εξυγχρονισμού. Στην ουσία μιλάμε για το ίδιο το αντεργατικό οικοδόμημα που διαδοχικά έκτισαν όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Οικοδόμημα το οποίο μεγαλώνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, που είναι όπως ξέρουμε βασική προϋπόθεση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Χώρια που αυτή η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης και οι επενδύσεις είναι το αποτέλεσμα της προκλητικής στήριξης του κεφαλαίου με νέα κριτήρια, με νέα κίνητρα συγγνώμη και προνόμια όπως η μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών που τα φορτώνεται τελικά ο ίδιος ο λαός εμείς. Μαζί βέβαια με τα διάφορα πακέτα στήριξης έχουμε και τους αναπτυξιακούς νόμους, τα ταμεία ανάκαμψης, αυτό το νέο υπερμνημόνιο και τα διάφορα ΕΣΠΑ, τα οποία δεν είναι ιδανικά και αγύριστα, αλλά νέα βάρη και προαπαιτούμενα στις πλάτες του ίδιου του λαού. Πέρα από το ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια πριν από 2 εβδομάδες, αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι από εδώ και πέρα να πληρώνουν μέχρι και 33% αύξηση στους τόκους των δανείων τους, με κίνδυνο να απογειωθούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Και αυτός ο κίνδυνος επιβεβαιώθηκε πριν μερικές μέρες. Σαν να μην έφτανε δηλαδή αυτά, ήρθε και η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα φαντς, που επιβεβαιώνει το χαλκά που έχουν περάσει στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά οι νόμοι που έφτιαξαν όχι κανένας ξένος, αλλά οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Το σκεπτικό της απόφασης αποτελεί μια μίξη νόμων που ψήφισαν διαδοχικά
το ΠΑΣΟΚ από το 2003, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, το 2016 και το 2017 και η Νέα Δημοκρατία το 20. Και η κατάληξη όλων αυτών των νόμων είναι να μπορούν σήμερα αυτά τα κοράκια, οι πάτσιδες που λέμε, το ΦΑΝΤΣ, να προχωρήσουν με λυμμένα τα χέρια σε πληστηριασμούς. Η δε βιασύνη για τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης από το δικαστήριο τον Άριο Πάγο δείχνει ότι τα κοράκια δεν κρατιούνται να προχωρήσουν στους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών. 700.000 είναι οι πληστηριασμοί που βρίσκονται στα σκαριά. Δεν είναι ούτε λίγοι, ούτε πολύ λίγοι, λένε στις συνεντεύξεις του διάφοροι σαλτιμπάκι. Μεταξύ αυτών είναι χιλιάδες σπίτια λαϊκών οικογενειών, περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Και το πιο ωραίο ανέκδοτο αυτών των ημερών είναι, μέσα σε αυτά, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να εξηγήσουμε γιατί. Σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Το είπε ο κύριος Τσίπρας. Τα ΔΕΦΗ Τσίπρας. Και όποιος ακόμα πιστεύει έστω και λιγάκι το σύνθημα με το οποίο βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες, το δικαιοσύνη παντού, εμείς τον καλούμε να το ξανασκεφτεί. Γιατί ασπίδα απέναντι σε αυτή την άγρια επίθεση δεν αποτελούν ούτε οι δίθεν διακανονισμοί και οι άθλιοι πτωχευτικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ που αφού τα έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα ΦΑΝΣ, τώρα κόπτεται δίθεν για να μπει όριο στα κέρδη τους. Τα σπίτια του λαού θα τα σώσει ο ίδιος ο λαός με τον αγώνα του, διεκδικώντας πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας και ακύρωση των νόμων και των αποφάσεων που υπαγορεύονται από τις τράπεζες και τα κοράκια. Και το έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο λαός. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουν κατά νου οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα και εδώ στην περιοχή της Ημαθίας, στη Βέρεια, στην Άουσα, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και σε όλα τα χωριά του νομού, όταν ακούν τα υπόλοιπα κόμματα της αστικής διαχείρισης να τους στάζουν φύκια και αμεταξωτές κορδέλες. Λες και δεν ξέρουν από πρώτο χέρι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτή τους την ανάπτυξη. Για ποιο κλάδο και χώρο εργασίας να μιλήσουμε. Για τους εργαζόμενους στο Βαρβαρέσο. Πλέον η ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα αλλά και η ίδια εργοδοσία έχουν ξεπεράσει και τη γραφικότητα. Για τους εργαζόμενους στα διαλογητήρια και τα κοσερβάδικα της περιοχής. Ας δούμε τα κέρδη των βιομηχάνων τα τελευταία μόνο χρόνια και ας δούμε και τους μισθούς αυτών των εργαζομένων που βρίσκονται όχι απλά καθυλωμένοι αλλά στα τάρταρα. Για τους νέους και τις νέες που βρίσκονται για πρώτη φορά δουλειά εδώ στην περιοχή, για τις γυναίκες που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ της περιοχής μας. Δεν θέλει και πολλή ανάλυση το πράγμα για να καταλάβει κανείς ότι στο μόνο κανόνα που υπακούει αυτή η ανάπτυξη είναι το καπιταλιστικό κέρδος, το οποίο βέβαια δεν λογαριάζει ούτε την προστασία του περιβάλλοντος. Το ξέρουν πολύ καλά εδώ οι κάτοικοι της Βέρειας και της Νάουσας. Όταν ακούνε για τις πράσινες business τόσο των δημαρχαίων όσο και των υπόλοιπων της περιοχής και συμβαίνει με όλα αυτά τα αιωλικά που θέλουν να στήσουν στο Φέρμιο, όπου με τις ίδιες εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες και με αυτές που πρόκειται να εγκατασταθούν μετατρέπεται σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας με πολλαπλές κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενάντια στα συμφέροντα τελικά του λαού της περιοχής. Τίποτα δεν του σταματά. Και μάλιστα ολόκληρες περιοχές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων παραδίδονται σε μεγάλους επιχειρηματίες για να γίνουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Ή να μιλήσουμε για τους κατοίκους των χωριών κάτω στον κάμπο που είναι γύρω από την Τάφρο 66. Το ξέρουν καλά αυτοί οι κατοικοί και όλοι μας και εδώ στην Ημαθία, όπου κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς να εφαρμόζουν τους απαραίτητους όρους και μολύνουν έτσι τα διάφορα ύδατα. Αφού οι ίδιες επιχειρήσεις ελευθερώνουν τα λίμματά τους σε αυτή την Τάφρο. Το λιγότερο βέβαια που μπορεί να γίνει και που θα έπρεπε να γίνει λογικά, το λογικά εντός εισαγωγικών, είναι η περιφέρεια και οποιοδήποτε άλλος αρμόδιος να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους, που ούτε και αυτοί γίνονται. Να στελεχωθεί η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας για να πραγματοποιεί ελέγχους και να προσληφθούν περισσότεροι μόνιμοι ελεγχτές περιβάλλοντος. Να λοιπόν ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από την καπιταλιστική τους ανάπτυξη, η οποία ούτε για όλους μπορεί να είναι,
ούτε δίκαιη μπορεί να είναι. Και αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν όχι μόνο οι εργάτες, αλλά και οι βιοπαλαιστές αγρότες, που αυτές τις μέρες βρισκόταν και βρίσκονται ακόμα στους δρόμους στο αγώνα και με τον αγώνα τους κερδίσανε, έστω αυτά τα λίγα που κερδίσανε. Γιατί το υψηλό κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους, μαζί φυσικά με την κοινή αγροτική πολιτική που τους έχει ξεκληρίσει, αλλά και η καταστροφή της παραγωγής τους, για την οποία δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ 100%, τους έχει φτάσει στα όρια της επιβίωσης. Αντίστοιχα και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και έμποροι, οι οποίοι και εδώ στη Βέρεια και σε ολόκληρη την Ημαθία πνίγονται από τα χρέη στις τράπεζες, στις ΔΕΗ, στις ασφαλιστικές εισφορές. Γι' αυτό λέμε. Ας αφήσουν λοιπόν όλοι τους το δούλεμα και ας μπούμε στην ουσία. Η ανάπτυξή τους είναι βαθιά ταξική και απάνθρωπη. Γιατί την ίδια ώρα που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην ενέργεια, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τον τουρισμό και αλλού καταγράφουν ρεκόρ κερδών, ο λαός πληρώνει αυτά τα ρεκόρ στον πληθωρισμό, στην ενεργειακή φτώχεια, στη φορολογία, στην εκμετάλλευση, στη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και ανταμείβεται με τα μπας της κοροϊδίας και τα προεκλογικά επιδόματα της εξαγοράς. Και όσο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά το ΠΑΣΟΚ θα μαλώνουν για το ποιος θα εγγυηθεί καλύτερα τους ρυθμούς ανάπτυξης, με ποιο μείγμα πολιτικής μπορεί τάχα να ανακουφιστεί ο λαός, για το ποιοι κλάδοι της οικονομίας πρέπει να στηριχτούν, για το πώς πρέπει να μοιραστούν τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης, το ΚΚΕ θα αποκαλύπτει τον ταξικό, βαθιά άδικο χαρακτήρα της ανάπτυξής τους. Το ΚΚΕ θα μπαίνει μπροστά, όλοι μας εμείς θα μπαίνουμε μπροστά για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, για σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, για να καταργηθούνε, όχι να ανασταλούνε οι αντεργατικοί νόμοι όπως ο νόμος Χατζηδάκη και άλλοι. Όσο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά το ΠΑΣΟΚ θα τσακώνονται για το αν η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και σε τι ποσοστό, το ΚΚΕ θα αποκαλύπτει τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας. Κάνουν όλοι τον ανήξερο, όμως η Ελλάδα είναι πλήρως ενταγμένη στην ενιαία ευρωνησιακή αγορά, σε δομές και μηχανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το εμπόριο ρήπων και το χρηματιστήριο ενέργειας, που αποτελούν αυτό που λέμε εμείς τους εμπριστές της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας. Και με όλα αυτά δεν συμφωνεί μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας μόνο για ακρίβεια Μητσοτάκη, αθωώνοντας έτσι την αντιλαϊκή πολιτική και όλες τις αιτίες της. Γι' αυτό το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά στον αγώνα ενάντια σε αυτές τις αιτίες, για να καταργηθούν αυτοί οι αντιλαϊκοί φόροι και τα χαράτσια. Καταθέτει μάλιστα τροπολογίες για την κατάργηση του ΦΠΑ και των φόρων στην ενέργεια, στις οποίες η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, φανταστείτε τι κάνανε εδώ και δύο μήνες, όταν τις καταθέταμε ξανά και ξανά, τις απορρίπτανε. Τόσο προοδευτικοί είναι ορισμένοι. Ποια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν μπορεί να εξασφαλίσει στο λαό ότι δεν θα αγωνιά, μη τυχόν και αρρωστήσει? Απολύτως καμία. Και το αποδείξανε και στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, στην επίκαιρη ερώτηση που καταθέσαμε για τα φάρμακα. Όσοι την είδατε, καταλαβαίνετε. Γιατί όλοι τους, ο ένας μετά τον άλλον, με την πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημοσίου συστήματος υγείας, έφεραν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας σε αυτή την άθλια κατάσταση. Το Γενικό Νοσοκομείο της Βέρειας και της Νάουσας, αλλά και τα κέντρα υγείας του νομού, δεν αποτελούν φυσικά εξαίρεση, αλλά τον κανόνα ενός υποβαθμισμένου συστήματος υγείας, την ίδια ώρα που τα κοράκια της υγείας κερδοσκοπούν σε βάρος της υγείας του λαού. Και όσο τα στελέχη τους θα κοροϊδευτούνται για το ποιος θα υλοποιήσει τα σχέδια για το νέο παραπέρα εμπορευματοποιημένο ΕΣΥ, οι δυνάμεις του ΚΚΕ, όπως αποδείχτηκε και μέσα στην πανδημία, θα μπαίνουν μπροστά στις προσλήψεις γιατρών, για εξοπλισμό σε υποδομές, για να πάψει η υγεία του λαού και το φάρμακο να είναι εμπορεύματα και να υπάρχουν τόσες μεγάλες ελλείψεις. Ποια κυβέρνηση άραγε της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε μίξη αυτών μπορεί να εξασφαλίσει τη μόρφωση των παιδιών του λαού και μάλιστα χωρίς οι γονείς τους να πληρώνουν για αυτή? Καμία. Το ξέρουμε. Το ξέρετε.
όλες αυτές οι κυβερνήσεις με τις διάφορες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τους, ουσιαστικά προσαρμογής της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς, έβαζαν πλάτη στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, αποθέωναν την επιχειρηματική δράση στην παιδεία. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής εγκατάλειψης της δημόσιας εκπαίδευσης είναι η εικόνα των σχολείων και εδώ στην Δημαρχία, όπου τα σχολικά κτίρια είναι παλιά, με πολλά προβλήματα και με πολλές ελλείψεις. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, εδώ που μιλούσαμε τους συντρόφους, το ειδικό σχολείο στην Αλεξάνδρεια. Τα ερωτήματα βέβαια είναι αμήλικτα και αφορούν όλους τους τομείς της ζωής της λαϊκής οικογένειας, που όπως αποδεικνύεται καθημερινά και από τα διάφορα τραγικά περιστατικά, η απουσία του κράτους είναι παντελής. Μιλάμε για την απουσία κρατικής στήριξης και προστασίας των παιδιών και των γυναικών και αυτό ισχύει παντού. Και επειδή είναι το ενημερών το θέμα και με αυτό ξεκίνησε και ο γραμματέας της τομεακής δημαρχίας και ήρθε με τον πιο τραγικό τρόπο στην επιφάνεια για μία ακόμα φορά, ρωτάμε ποια κυβέρνηση, ποιο κράτος, ποιο αστικό κράτος, να το λέμε έτσι για να το καταλαβαίνουμε όλοι και να το μάθουμε ότι είναι αστικό αυτό το κράτος, θα διασφαλίσει τη ζωή μας μπροστά στους κινδύνους και τα καταστροφικά αποτελέσματα από τις φυσικές καταστροφές όπως είναι και ο σεισμός που έγινε στην Τουρκία. Αυτό που έγινε με το σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία δεν είναι η κακιά τους η μοίρα, ούτε γιατί έχουν φτώχεια, άλλωστε η Τουρκία είναι στους G20. Είναι γιατί πολύ απλά το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης, όπως και το καθετί που αφορά την πρόληψη από μια φυσική καταστροφή έως μια ασθένεια, μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους. Γιατί στον καπιταλισμό το αστικό κράτος, όσο και επιτελικό και αν είναι, όσο ψηφιακά μετασχηματισμένο και αν είναι, είδατε τη ξύλινη γλώσσα χρησιμοποιούν, Λοιπόν, όλα θα τα λογαριάζει με βάση την αρχή και το κέρδος. Την αρχή που λέγεται κέρδος. Ακούγεται χοντρό στα αυτιά των περισσότερων, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια ματιά σε οποιαδήποτε μελέτη καταθίδεται προς έγκριση για ένα δημόσιο έργο που αφορά αντισεισμικές ή αντιπλημμυρικές κατασκευές αρκεί για να πιστεί και ο πιο αδαής τι σημαίνει κόστος-όφελος. Άρα οι καταστροφές που βλέπουμε αυτές τις ώρες στη Τουρκία και στη Συρία, στο μέλλον ενδεχομένως σε κάποια άλλη χώρα, δεν είναι ούτε γιατί είναι το κακό το ριζικό των Τούρκων και των Σύριων, ούτε γιατί είναι φτωχές οι χώρες τους. Είναι γιατί το σύγχρονο αστικό κράτος, οποιαδήποτε απόχρωση κι αν έχει, έχει επιλέξει συνειδητά ότι τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν την πρόληψη φυσικών καταστροφών δεν συμφέρουν και άρα δεν είναι επιλέξιμα. Το ΚΚΕ δεν μασάει τα λόγια του όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και την ίδια στιγμή να μιλάμε για κόστη και ωφέλη. Αυτά δεν μπαίνουν στο ζύγι, δεν αποτιμώνται φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σε αυτές τις συνθήκες είναι πολύ σημαντική η συνειδητοποίηση της θέσης που είπαμε και στην αρχή ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής με πιο δυνατό το ΚΚΕ παντού και στις εκλογές, ώστε να δυναμώσει πάλι για την κατάκτηση τέτοιων ουσιαστικών μέτρων, να δώσει όθηση στο διεκδικητικό κίνημα και να συσπηρωθούν εργατικές και λαϊκές δυνάμεις στον δρόμο της ανατροπής. Και εδώ στην Δημαρχία, φίλες και φίλοι, εκατοντάδες ήταν αυτές οι οικογένειες που έτρεξαν να δώσουν τη βοήθειά τους, την αλληλεγγύη τους, την πραγματική στους δοκιμαζόμενους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 100 τόνοι τρόφιμα και άλλα υλικά είναι στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας που έχουν συγκεντρώσει τα εργατικά κέντρα οι φορείς και το ίδιο μας το κόμμα και κατευθύνονται προς αυτές τις περιοχές. Γιατί σε αντίθεση με διάφορους αντιπάγκους της πολιτικής, βλέπε ελληνική λύση και τον πρόεδρό της, όπως και κάτι ακροδεξιά στοιχεία τύπου Χρυσής Αυγής και τις παραφιάδες τους, που καλούσανε τον κόσμο να σκεφτεί αν θα πρέπει ή όχι να στείλουμε βοήθεια. Μισανθρωπιά και Άγιος ο λαός που λέμε. Εμείς από την άλλη είμαστε περήφανοι για το λαό μας και τη στάση που κρατά σε τέτοιες συνθήκες, δείχνοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη του στους γειτονικούς λαούς που υποφέρουν στα ταξικά μας αδέρφια. Ούτε βέβαια θα μας σώσει και καμία διπλωματία των σεισμών όπως την πλασάρουν τα διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος. Γιατί φίλες και φίλοι, από πού και ως πού μπορεί να νιώθει ασφαλής ένας λαός όταν ο τόπος του έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο στρατόπεδο των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ, μετά και τη δίθεν αμυντική συμφωνία με τους Αμερικάνους, που προετοίμασε, να θυμηθούμε για ακόμα μια φορά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
γίναμε ένα απέραντο να το 20 στρατόπεδο. Αν αυτά τα περί ασφάλειας τα έλεγαν πριν από ένα χρόνο, μπορεί και να μπορούσαν να πείσουν και κανέναν. Σήμερα όμως έχει περάσει ένας σχεδόν χρόνος και η υπεριαλιστική σύγκρουση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας όχι μόνο δεν λέει να τελειώσει, αλλά όλοι τους και από τη μεριά των χωρών του ΝΑΤΟ και από τη μεριά της Ρωσίας προετοιμάζονται για την παρατεταμένη κλιμάκωσή της. Κλιμάκωση με απρόβλεπτες και ανυπολόγιστες συνέπειες είναι και η αποστολή που στέλνουμε εμείς γερμανικών και αμερικάνικων αρμάτων μάχης. Και σε αυτές τις συνθήκες η προοπτική από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού δεν είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή που εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους, αλλά μόνο η απεμπλοκή από τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Και γι' αυτό βέβαια μιλάει καθαρά μόνο το κουκουέ. Γιατί μόνο το κουκουέ σταθερά αποκαλύπτει τι σημαίνει για το λαό και το μέλλον του η υλοποίηση των σχεδιασμών του ΙΠΑ και των ΙΠΑ και του ΝΑΤΟ, που για λογαριασμό της γεωπολιτικής αναβάθμισης της αστικής τάξης αναλαμβάνει να τρέξει η εκάστοτε κυβέρνηση. Όλοι τους είναι συνένοχοι σε αυτή την κατάδια. Η Νέα Δημοκρατία από την μεριά ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει απογειώσει την ελληνική συμμετοχή στο πόλεμο, υπέγραψε τη δίθεν αμυντική, άκρος εμείς λέμε επιθετική στην πραγματικότητα συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και έχει παραδώσει όλες τις υποδομές της χώρας στους υπεριαλιστές. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη υπέγραψε την Ανατολική Συμφωνία των Πρεσπών και προετοίμασε την υπογραφή της συμφωνίας με τους Αμερικάνους. Ενώ το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει και τη σχετική προϋπηρεσία σε όλα αυτά, από τη δεκαετία του 90, ακολουθεί κατά πόδας. Όλοι τους δηλαδή έχουν πλούσιο βιογραφικό στην υλοποίηση των επικίνδυνων υπεριαλιστικών σχεδίων και όχι μόνο, γιατί όλοι τους επίσης κοροϊδεύουν ότι η επιλογή αυτή αποτελεί δήθεν ασπίδα προστασίας απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Είναι μάλιστα τόσο μεγάλη η ασπίδα που οι απειλές του Ερντογάν και των άλλων κυβερνητικών στελεχών της Τουρκίας είναι κάθε μέρα στην ημερήσια διάταξη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αντιλαϊκή θα είναι η όποια επόμενη κυβέρνηση, όποιο όνομα κι αν έχει. Και ας μην στραβομουτσουνιάζουν ορισμένοι ότι τάχα εμείς τους βάζουμε στο ίδιο το τσουβάλι. Μόνοι τους έχουν μπει μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα κόμματα. Όλοι τους έχουν μπει μέσα στο τσουβάλι του καπιταλιστικού δρόμου εξέλιξης και εκεί μέσα ασφιχτιούν οι ίδιες οι λαϊκές ανάγκες. Και όσοι καλοπροαίρετα με διάφορους τρόπους μας ρωτούν γιατί το κουκουέ δεν στηρίζει μια κυβέρνηση που έστω λίγο θα ανακουφίσει το λαό, όπως πιστεύουν, τους απαντάμε με το χέρι στην καρδιά. Η συμμετοχή, η στήριξη, ακόμα και η όποια ανοχή του κουκουέ απέναντι σε μια τέτοια αστική κυβέρνηση που μόλις περιγράψαμε πιο πάνω για το τι ακριβώς θα ζητήσει από το λαό, δεν θα συμβάλλει ούτε στο ελάχιστο για να ανακουφιστεί ο λαός μας. Το εντελώς αντίθετο. Γιατί ένα κουκουέ εγκλωβισμένο σε μια κυβέρνηση που θα ψηφίζει αντιλαϊκούς νόμους, θα υλοποιεί τις δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ, θα υπακούει τους σιδερένιους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς, της καπιταλιστικής οικονομίας, σημαίνει πως ο λαός και το κίνημά του θα είναι δεμένοι χειροπόδαρα. Σημαίνει μόνο νέες απογοητεύσεις, διαψεύσεις ελπίδων, νέα χαμένα χρόνια. Ενώ σήμερα αυτό που επήγει είναι να χειραφετηθεί ο λαός και το κίνημά του, να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους για να δώσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη μάχη απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, συνολικά απέναντι στο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και την εξουσία του. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται δυνατό κουκουέ. Γιατί μόνο το κουκουέ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης για να ασκείται πραγματική και αποτελεσματική πίεση στην κυβέρνηση, να μπαίνουν εμπόδια, να καθυστερούν αντιλαϊκά μέτρα, να υπάρχουν ακόμα και κατακτήσεις. Το κουκουέ αυτό το έκανε πράξη και όλο το προηγούμενο διάστημα, και τα προηγούμενα 4 χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες. Το κάνει πράξη και σήμερα παντού, σε όλους τους χώρους δουλειάς, για να μην γίνει καμία απόρριση, για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος έκτρωμα του Χατζηδάκη και της Αξιόγλου. Το κάνει πράξη παντού για να μην κόβεται το ρεύμα στα λαϊκά σπίτια, για να μην χάνει η λαϊκή οικογένεια
το σπίτι της ή ο επαγγελματίας στο μαγαζί του από τους πληστηριασμούς. Το κάνει πράξη παντού όταν μπαίνει μπροστά στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία, κόντρα σε αυτή την άθλια κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας. Το κάνει πράξη και εδώ, στην Ημαθία, στην κεντρική Μακεδονία, όταν οι δυνάμεις μας διαδηλώνουν ενάντια στα ανατοϊκά τρένα, τις ανατοϊκές ασκήσεις, πραγματικές πρόβες πολέμου, συνολικά ενάντια στις επιπτώσεις από την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Ναι, χρειαζόμαστε όλοι να είναι πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ σήμερα και αύριο, γιατί το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί στη συγκρότηση της κοινωνικής συμμαχίας, δηλαδή στο να συναντηθούν όλοι όσοι βρίσκονται στην ίδια μπάντα, εργάτες, βιοπαλλεστές αγρότες, επαγγελματίες, σε ένα πανελλαδικό συντονισμένο κίνημα ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Γιατί αυτό χρειάζεται σήμερα και μπροστά στις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις που αποδεικνύουν πως τελικά τίποτα δεν μένει ακίνητο. Οι πολλοί πρέπει τώρα να πάρουν τη θέση τους απέναντι σε αυτούς τους λίγους και την άπλιστη εξουσία τους. Δυνατό ΚΚΕ λοιπόν, γιατί το ΚΚΕ καταθέτει στο λαό τις θέσεις και το πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης του με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες που φωτίζει ότι υπάρχει διέξοδος για το λαό σε σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου. Γι' αυτό το ΚΚΕ αποτελεί εγγύηση στον καθημερινό αγώνα και για κάθε λαϊκό πρόβλημα. Επειδή το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην καπιταλιστική εργοδοσία, στην εξουσία του κεφαλαίου, επειδή αμφισβητεί το ΚΚΕ το σημερινό δρόμο ανάπτυξης και τη λογική των αντοχών της οικονομίας, επειδή δεν ανέχεται να δέσει τα χέρια του στο πλαίσιο μιας αντιλαϊκής κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο και μπορεί, και το κάνει, να πρωτοστατήσει σε μια μεγάλη εργατική λαϊκή αντεπίθεση που αφορά τόσο το σήμερα, τα άμεσα, τα επίγοντα και επίγοντα προβλήματα του λαού, όσο κυρίως την προοπτική, με στόχο μια πραγματική λαϊκή νίκη και ανατροπή, με το λαό πρωταγωνιστή και το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Φίλες και φίλοι, μας περιμένουν όχι δύσκολες, αλλά ευχάριστες μέρες το επόμενο διάστημα. Ευχάριστες γιατί στο δρόμο του αγώνα όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα θα το δώσουμε με χαρά και αισιοδοξία για να πάει το ΚΚΕ και εδώ στην Ημαρχία, μπροστά, ψηλά, με το χέρι στην καρδιά. Σας ευχαριστώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης ΚΚΕ στην Ημαρχία, θα σας παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην Ημαθία απαρτίζεται από παλικάρια, άντρες και γυναίκες που βρίσκονται στο μετερίσι των αγώνων στην περιοχή, από εκλεγμένους συνδικαλιστές σε σωματεία και μαζικούς φορείς του εργατικού, του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος, του κινήματος των ΕΒΕ. Και θα ξεκινήσω αλφαβητικά, με αλφαβητική σειρά. Πρώτη είναι η Όλγα Ιζωγράφου, 92 ετών. Να σηκώνεστε για να το βλέπω κι άλλοι που είναι πίσω και δεν φαίνουν. Είναι λογίστρια, δραστηριοποιείται στον χώρο του γυναικείου κινήματος και είναι μέλος της ΟΓΕ. Κουτσουπιάς Παναγιώτης, 60 ετών, εργάτης κλωστοϊφαντουργίας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Βαρβαρέσο και αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νάουσας. Μάξιος Νίκος, 40 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας, συμμετέχει δραστήρια στο κίνημα των ΕΒΕ. Σοφρόνοφ Ταμπάκη Ιωάννα, 63 ετών,
Τώρα λέμε και στις γυναίκες την ηλικία, αλλά τι να κάνουμε. Δεν τις φαίνεται. Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, υπήρξε δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο Βέρειας και συνδικαλίστρια μέχρι τη συνταξιοδότησή της και μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαθείας στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Είναι μέλος αυτή τη στιγμή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Ημαθίας. Εκλέχθηκε βουλευτής Ημαθίας με το ΚΚΕ στις εκλογές του Μάη του 2012. Τσαναξίδης Γιάννης. Οικονομολόγος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέρειας, εκλεγμένος με τη λαϊκή συσπήρωση από τις εκλογές του 2019. Είναι γραμματέας του Μορφωτικού Συλλόγου η Καλυθέα, δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Ημαθίας. Και τέλος, ετών, βιοπαλιστής αγρότης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαρίνος Αντίπας. Κυρίες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως έκλεισε και την ομιλία του σύντροφος ο Ευθύμης ο Δημάκης, μπροστά και στις εκλογές σας καλούμε να κάνετε το αποφασιστικό βήμα, μπροστά και στις εκλογές, η δύναμη που θα πάρει το ΚΚΕ μπορεί να ενισχύσει το λαό πολλαπλά. Γιατί δεν είναι συγκυριακή. Δεν αλλάζει μετερίζει, παραμένει σταθερή, με σκοπό να δυναμώσει ο λαός, οι εργαζόμενοι και οι διεκδικήσεις τους. Καλή δύναμη σε όλους και όλες και να κάνω μια ανακοίνωση. Την 5η 23 του Φλεβάρη στην Ελιά, 6.30 ώρα, θα γίνει μια εκδήλωση από την Τομεακή Οργάνωση Μαθείας που αφορά την προστασία των γυναικών και των παιδιών. Θα κάνει την εισήγηση η συντρόφισσα η Αθανασία η Χατζή από το Γραφείο Περιοχής της Οργάνωσης Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας. Καλείστε όλοι να παραβρεθείτε, θα είναι μια πολύ καλή εκδήλωση για να τεθούν προβληματισμοί κτλ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους και ζητώ και πάλι συγγνώμη γιατί ο χώρος αποδείχτηκε τελικά πολύ μικρός για να μας χωρέσει όλους.